ζωντανεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του και αποτυπώνοντας την ψυχή του. Ο Στράτος Μαυακούσης ασχολήθηκε 55 περίπου χρόνια με τη ζωγραφική και αυτόν που τον συνάρπαζε ήταν η γυναικεία ομορφιά, την οποία φρόντιζε με την τέχνη του να αναδεικνύει. Έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για τη μυθολογία και τις αρχαίες τραγωδίες και οι πίνακες του αποτελούν ένα συνδυασμό ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα, το κλασικό και το μοντέρνο στοιχείο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένεια του κυρίου Στράτου Μαυακούση. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα. Για τη διάθεση ουσιαστικά αυτών των μοναδικών έργων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρούσα έκθεση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου μας. Και θα κλείσουμε την ευχή να είστε πάντα καλά, να τον θυμάστε, και με τη σκέψη ότι έχει αφήσει πλέον ανεξίτηλο το στίγμα του στον πολιτισμό του τόπου μας, αλλά και στις καρδιές όλων των Συριανών. Σας ευχαριστούμε. Τα οποία ο Στρατής τα έχει γεμίσει με τα όνειρά του, τις φαντασιώσεις του, που αυτά τα όνειρα και αυτές οι φαντασιώσεις είναι η κληρονομιά, η θεϊκή που έχει κάθε δημιουργός. Κατάφερε το λοιπόν ο Στρατής ο Μαυακούσης να γεμίσει τα ταμπλό του με όλα του τα όνειρα, όλες του τις φαντασιώσεις, οι οποίες πραγματικά μας προδιαθέτουν να αντιληφθούμε ότι είναι μια πολύ σωστή ζωγραφική. Κοιτάξτε να δείτε την κίνηση που έχουν όλα του τα έργα, τα όνειρά του Στρατή του Μαυακούση και γενικά την δεξιοτεχνία του, η οποία έχει παραμείνει μέσα σε μια ταπεινή επαρχιακή. Αν ήταν ο Στρατής ο Μαυακούσης σε κανέναν μεγαλύτερο χώρο πολιτιακό, σας πληροφορώ ότι θα ήταν ένας από τους πολύ καλούς και μεγάλους ζωγράφους. Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω, η τέχνη δεν χρειάζεται πολλές παρλάτες και πολλά λόγια. Μπορείτε κάλλιστα να δείτε ότι πρόκειται για μια δουλειά αριστουργηματική. Σαν φίλος, αυτά ήθελα να πω εγώ στον κόσμο και με συγχωρείτε πάρα πολύ εάν δεν συνεχίζω τον λόγο. Δεν έχω από τίποτα άλλο. Είτε τα έργα. Δεν είναι εδώ.